Γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια έτσι, βασική εισαγωγή στο Audacity, ένα πολύ δημοφιλές λογισμικό για επεξεργασία ήχου. Τι είναι αυτό που κάνει το Audacity ξεχωριστό, είναι καταρχήν ότι είναι ένα ανοιχτό λογισμικό, ελεύθερο και δωρεάν για να το καταστήσει ο καθένας και σε όλες σχεδόν τις πλατφόρμες, για Windows, για Linux και για Mac. Είναι κατάλληλο για τον αρχάριο αλλά και τον αερασιτέχνη, Φυσικά, δεν είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο επεξεργασίας ήχου. Και να ξεκινήσουμε να αριθμίσουμε τη γλώσσα στην προτίμησή μας, μπορούμε από το μενού εδώ που λέει επεξεργασία, επιλογές, να ορίσω καθένας στο μενού εδώ, διεπαφή, να ορίσει τη γλώσσα. Εγώ το έχω ορίσει ως σύστημα, δηλαδή τη γλώσσα που έχει το ίδιο μου το σύστημα, αλλά μπορώ να το αλλάξω σε οποια γλώσσα θέλω. Εγώ το έχω στα ελληνικά. Και επειδή έχω διάφορε εργαλειοθήκε, τι οποίε μπορώ να τι μετακινήσω ή να τι κάνω να αιωρούνται και να κάνω διάφορε αλλαγέ στη διαπαφή μου, αλλά μπορώ με εδώ το προβολή γραμμέ εργαλείων να κάνω επαναφορά στην αρχική τους κατάσταση. Στο Dusty λοιπόν δουλεύω με αρχεία ήχου, κάνω λοιπόν εισαγωγή από εδώ, αρχεία ήχου, Επιλέγω ένα αρχείο ήχου, ούτε επιθρύγου, υποστηρίζει διάφορες μορφές, και τα οποία φορτώνονται, κάθε αρχείο ήχου θα φορτωθεί σε ένα ξεχωριστό κανάλι, όπως λέμε εδώ πέρα. Εδώ έχω ένα στερεοφωνικό track με δύο καν, κανάλια, θεωρείται όμως ένα track, ένα κομμάτι ήχου, αλλά μπορώ να προσθέσω και περισσότερα κομμάτια ήχου και να κάνω έτσι πολυκάναλη επεξεργασία ήχου για πιο προχωρημένες λειτουργίες. Θα κλείσω όμως εγώ το δεύτερο track. Δουλεύω λοιπόν σε ένα τουλάχιστον κομμάτι ήχου και η βασική μου εδώ εργαλειοθήκη είναι για την αναπαραγωγή του ήχου. Έχω πάυση, σταμάτημα, να πάω στην αρχή και στο τέλος. Και κάτι που παρέλειψα πριν, στην αρχή θα θέλουμε να δούμε να ρυθμίσουμε λίγο το Audacity, αν χρειαστεί αυτό βέβαια, από το κουμπάκι εδώ Audio Setup. Εδώ ρυθμίζω δύο πολύ βασικά πράγματα. Ποια συσκευή θα είναι η συσκευή αναπαραγωγή, δηλαδή τα ηχεία μου, ή αν έχω δύο συστήματα ηχεία στον υπολογιστή μου, να επιλέξω εδώ τη συσκευή αναπαραγωγή και πιο βασικό την συσκευή ηχογράφηση. Δηλαδή, αν έχω δύο και τρία μικρόφωνα, εδώ επιλέγω ποιο μικρόφωνο θα ηχογραφώ με το Audacity, γιατί μπορώ με το κουμπάκι αυτό να ηχογραφήσω κάτι με το οντάστη να προσθεθεί όπως είδατε εδώ απευθείας στην γραμμή του χρόνου. Και καθώς κάνω αναπαραγωγή, εδώ δεξιά όπως βλέπετε εμφανίζεται η ένταση του ήχου, μπορώ να ρυθμίσω από εδώ την ένταση, αλλά αυτή είναι η ένταση της αναπαραγωγής, δεν επηρεάζει δηλαδή το ίδιο το αρχείο και από εδώ το κουμπάκι αυτό εδώ δεξιά μπορώ να ρυθμίσω την ένταση ηχογράφησης. Αυτό επηρεάζει το πώς θα ηχογραφήσω ένα κομμάτι. Τώρα γενικά στο Audacity δουλεύω επιλέγοντα επιλέγοντας μέρη του ήχου, με, σέρνοντας με το ποντίκι. Εδώ βλέπετε την άσπρη περιοχή. Μπορώ να επιλέξω ή να κάνω μια εστίαση, να πάω να πω καλύτερα, να επιλέξω μια περιοχή και να εφαρμόσω εδώ μια επεξεργασία, ένα εφέ, να κάνω ένα παραγωγή μόνο της περιοχής βλέπετε ότι το κάνει σε λούπα το ίδιο όμως μπορεί να κάνω εάν επιλέξω από πάνω έξω από το κομμάτι ήχου από εδώ επιλέξω μια περιοχή όπως βλέπετε εδώ πάλι θα κάνει μια λούπα βλέπουμε κάνει την οποία μπορώ να αφαιρέσω με το clear loop το κουμπάκι από εδώ με δεξί κλικ αν όμω τώρα πάω να κάνω μια λούπα όπως έκανα πριν μέσα στο κομμάτι, δεν θα γίνει η λούπα. Εδώ πρέπει να ξαναπατήσω δεξί κλικ πάνω εδώ και να πω ενεργοποίηση βρόχου. Οπότε λοιπόν προσέχουμε αν δούμε ότι δεν γίνεται η λειτουργία βρόχου όπως τώρα. Με δεξί κλικ πατάω και βάζω ενεργοποίηση του βρόχου. Βέβαια το έχει εδώ ανάποδα. Αλλά πιστεύω αυτό να βελτιωθεί στο περιβάλλον του Audacity. Και αφού κάνω λοιπόν μια επιλογή, θα κάνω μια επεξεργασία. Συνήθω εφαρμόζω κάποιο εφέ, όπως για παράδειγμα μια αντίχηση που έχει κάποιες ρυθμίσεις ανάλογα με το εφέ. Πατάω λοιπόν εφαρμογή, εφαρμόζεται αυτή η αλλαγή. Και όταν λοιπόν τελειώσω με όλες τις εργασίες, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να εξάγω με το εξαγωγή σε μια μορφή που θα επιλέξω. Συνήθω θέλω MP3 ή αν δουλεύω επαγγελματικά ορίζω WAV, στο εξαγωγό ως MP3 και το αποθηκεύω. Αποθηκεύω το τελικό μου αποτέλεσμα, ένα αρχείο δηλαδή, το οποίο μπορώ να το κάνω αναπαραγωγή σε άλλο πρόγραμμα. Εάν θέλω όμως να αποθηκεύσω την εργασία μου για να συνεχίσω την άλλη μέρα, μπορώ να κάνω αποθήκευση του έργου Τι θα το αποθηκεύσει στη μορφή του Ωντάσιτι και έτσι θα μπορώ αυτό να το ανοίξω την άλλη μέρα και να συνεχίσω την εργασία μου. Τώρα, όπως είδαμε πριν, δουλεύω συνήθως με το εργαλείο επιλογής και με τα εργαλεία εδώ εστίασης, αποεστίασης και με το κουμπάκι αυτό να επαναφέρω την εστίαση στην κανονική της μορφή. Έχει και κάποια εδώ άλλα εργαλεία για να κάνω περικοπή έξω από την επιλογή ή να κάνω σίγαση του ήχου και φυσικά κάποια άλλα εργαλεία που δεν εμφανίζονται εδώ είναι με, με, δεξί κλικ πάνω στην επιλογή μου, αποκοπή, αντιγραφή ή από το μενού έχει πολύ παραπάνω επιλογές. Αυτά λοιπόν τα βασικά για το Audacity.